Μπες στο mylogotshirt.com και δημιούργησε προσωπικά δώρα με το δικό σου σχέδιο, σλόγγαν ή φωτογραφία ανάλογα με την περίσταση. Ο Γουτς, ο οποίος έχει αλλάξει αρκετά την ομάδα της Ομόνιας από την ημέρα που ήρθε. Δύο άσοχες επιθέσεις για την Ομόνια, μία για την ομάδα του Παραλιμνίου που τώρα θα σκοράρει, θα κάνει το 0-2. Θα λέγαμε, τέτοιο είναι το στυλ του, αλλά έχει και ορισμένες στιγμές αθλητικά προσόντα. Εδώ βλέπουμε το κάρφωμα. Ο Ρέι για τρεις, μέσα. Δεν του κάνει το χατήρι. Στον ευθυνιασμό γρήγορα ο Ρέι. Νέο καλάθι από τον Τζάρβις Ρέι, δεύτερο συνεχόμενο μετά το τρίποντο που πέτυχε πριν. Αποφεύγει τον Μάρκου, πάει προς τα μέσα. Πολύ ωραία κίνηση. 9-16, τρομερή κίνηση από τον Γκάρετ. Ωραία κίνηση από τον Γκάρετ. Το lay-up θα είναι εύστοχο. Κουμής απελευθερώθηκε. Φίλερ σουτάρια 3, μέσα. Μέσα από τα χέρια του Μάρκου. Νέο τρίποντο του Γκρίφιν, αυτή τη φορά θα είναι εύστοχο. Πάσα στον Ρέινς που είναι μόνος του εκεί. Ο Γκάρετ στον Γκαρνέτ για 3 από τη γωνία, μέσα. Ωραία στον Ρέι, πολύ ωραία. Νεοφύτου για 3, μέσα. Ο Γκάρετ φτάνει μέχρι το Λεέα, πολύ ωραία κίνηση. Πάει προς τα μέσα, τον σταματάει ο Γουτς. Φεύγει γρήγορα ο Γκρίφιν στον ευθυνιασμό. Καλάθι και φάουλ. Στον ευθυνιασμό για 3 ο Μάρκου θα ευστοχίσει. Ο Φίλερ θα σουτάρει για 3, μέσα. Με το τρίποδο του Μάρκου, εδώ φτάνει στο lay-up. Ο Γκάρετ βρήκε ανοιχτό το διάδρομο. Βούτυρο στο ψωμί του, αυτά για τον Αμερικανό. Το screen από τον Κουμί, ο Λαμόνι σουτάρει για 3 και φτωχή. Τι είναι αυτοπεποίθηση και το καθαρό μυαλό των παιχτών. Ο Μάρκου θα ευστοχίσει για 3. Ωραία ο Λαμόνι στον Ρέινς που θα καρφώσει. Στη γωνία, Μπάλογκαν για 3. Μέσα! Σούτ από τον Γκαρνέτ, εύστοχο. Λαμόνι στον Ρέινς που θα δοκιμάσει για 3, εύστοχο. Να διεκδικήσει ό,τι άλλο μπορεί για πιο ψηλά. Μπάλογκαν για 3, μέσα! Απαντήσει ο Γκάρετ, το απαντάει. Κανάει μπάλα στον Φίλερ. Η πάσα του θα σταματήσει ο Γουτς στον Ρέι. Φεύγει γρήγορα στον ευθυνιασμό ο Γκάρετ. Σταματάει και σουτάρει για 3. Δεν θα ευστοχίσει. Μπες στο mylogotshirt.com και δημιούργησε προσωπικά δώρα με το δικό σου σχέδιο, σλόγγαν ή φωτογραφία ανάλογα με την περίσταση.